στην 15η κατήχηση του Αγίου Κυρίλου, στην παράγραφον 3, στην οποία αναφέρεται ότι θα έχουμε έναν καινούριο κόσμο, που θα συμβεί αυτό όταν θα τελειώσει η ιστορία. Συνεχίζει όμως ο Άγιος Κύριλλος να λέγει για το θέμα αυτό, αφού ανεφέρθη στον προφήτην Ισαΐαν, όπως και εις το Ευαγγέλιο. Έχει ακόμη μία μαρτυρία, η οποία, σας είπα, πάρα πολλές υπάρχουν μαρτυρίες στην Αγία Γραφή, Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Βρίσκεται η μαρτυρία αυτή εις το Ψαλτήριο. Λέγει: «Άκουε Δαβίδ του προφήτου λέγοντος, καταρχάς σύ Κύριε την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί, αυτοί απολούνται σύ δε διαμένεις». Τι λέγει ο Δαβίδ εις τον 101 ψαλμό? Καταρχάς σύ Κύριε εθεμελίωσες τη γη, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί, αυτοί χάνονται, αλλά σύ όμως διαμένεις. Αλρίτης, θα πει κάποιος, είδε, λέγει σαφώς ότι απολούνται με σαφήνεια. Τι λέγει ο ψαλμωδός? Ότι χάνονται οι ουρανοί. Πώς λοιπόν εδώ λέγεις ότι ανακαινίζονται? Άκουε πως λέγει το απολούνται. Πρόσεξε πως εννοεί ο ψαλμωδός το απολούνται, δια τον εξής δήλων, είναι φανερόν από τα παρακάτω: «Και πάντες ως ημάτιον παλαιωθήσονται, και ως υπεριβόλεων ελήξεις αυτούς και αλλαγήσονται». Ότι τα πάντα, οι πάντες ουρανοί, σαν ημάτιο θα παλιώσουν, όχι πάλιωσαν, θα παλιώσουν, και σαν περιβόλαιον, σαν παλτό που το γυρίζουμε μέσα έξω, ελήξεις αυτούς, δηλαδή του ρήματος ελίσω, θα πει περιστρέφω, σας το έλεγα την περασμένη φορά, γυρίζω μέσα έξω, και θα αλλαχθούν, αλλαγίσονται οι ουρανοί. Και παίρνει και ακόμα ένα παράδειγμα για το απολούνται: «Ως περγάρ απώλεια ανθρώπου λέγεται κατά το ηρημένον, είδεται ως ο δίκαιος απόλετο, και ουδής εκδέκεται την καρδία, και ταύτα της Αναστάσεως προσδοκομένης, ούτως Ανάστασιν ως περ προσδοκόμεν και των ουρανών». Είναι από τον Ισαΐα. Τι είναι? Όπως λέει, ο δίκαιος χάθηκε απόλετο, αλλά κανείς όμως δεν αποδέχεται το απόλετο, το χάθηκε ο δίκαιος, με την έννοια της εκμηδενίσεως. Αλλά πώς? Της Αναστάσεως προσδοκομένης. Χάθηκε από την παρούσα ζωή, αλλά θα αναστηθεί. Με αυτήν την έννοια θα κατανοήσουμε το ρήμα, όπως το λέει εδώ, απολούνται, που λέει ο ψαλμωδός, χάνονται οι ουρανοί. Όχι, δεν είναι το απόλυμη ή το απόλυμε το μέσον. Δεν είναι με την έννοια της εκμηδενίσεως, αλλά με την έννοια της αλλαγής. Συνεπώς, έχουμε εδώ, αγαπητοί μου, ότι όλα θα αλλάξουν,
γιατί όλα θα έχουν παλιώσει. Και το πάλιωμα δεν είναι βεβαίως όπως θα το εννοούσαμε επιστημονικά, δηλαδή ότι έχουμε εξάντληση ενεργίας. Ξέρετε πως εννοείται η παλαίωση του σύμπαντος από φυσικής πλευράς? Η παλαίωση. Είναι γνωστό ότι δεν μπορούμε να νιώσουμε κάτι ότι είναι παλαιωμένο. Λέμε η γη συνεχώς ανανεώνεται. Συνεχώς ανανεώνεται. Πώς ανανεώνεται? Βλέπετε τα φυτά, όλα τα πάντα. Έρχεται το φθινόπωρο, πεθαίνουν όλα. Την άνοιξη πάλι έχουμε το ίδιο πράγμα. Έχουμε μία ανακύκληση και έχουμε, προσέξτε, ανακύκληση και ανανέωση. Αυτή η ανακύκληση δεν είναι αέναος, αλλά η παλαίωση πώς μπορεί να θεωρηθεί να γίνει αντιληπτή? Όταν όλα τα σημεία ενεργίας του σύμπαντος είναι επί του αυτού επίπεδο, τότε έχουμε, δεν έχουμε εξαφάνιση. Η ενέργεια είναι ενέργεια, αλλά δεν μπορεί να αποδοθεί. Η ύλη είναι ύλη και έχουμε μία στατικότητα. Θαυμάσιο παράδειγμα, σας το έλεγα και την περασμένη φορά, είναι η θάλασσα. Η θάλασσα ως όγκος νερού, αν την είχαμε, είχαμε το θερμαϊκό κόλπο, τον είχαμε επάνω στην κορυφή του Ολύμπου, θα κινούσαμε ανέξοδα εργοστάσια επί εργοστασίων. Θα παίρναμε ενέργεια πολύ μεγάλη. Αλλά δεν έχουμε όμως την θάλασσα εις τον Όλυμπον, αλλά την έχουμε εκεί που είναι, και είναι η ενέργειά της επί του αυτού επίπεδου. Κάθε σημείο ενεργίας επί του αυτού επίπεδου. Δεν έχουμε διαφορά δυναμικού. Για να πάρω την ενέργεια, να πάρω το νερό, να το πάω στον Όλυμπο με μία αντλία, για να μου το αποδώσει, θα πάρω λιγότερο από εκείνο που ξόδεψα. Και αυτό είναι γνωστό. Γιατί αλλιώτικα θα είχα το αϊκίνητον. Έτσι λοιπόν, πώς εννοείται η παλαίωση του σύμπαντος? Η παλαίωση εννοείται, θα το πω άλλη μία φορά, ότι όλα τα σημεία της ενεργίας είναι επί του αυτού επιπέδου. Δεν υπάρχει διαφορά δυναμικού και συνεπώς επιπέδου, διαφορά επιπέδου και συνεπώς μία στατικότητα. Αυτό λέγεται θάνατος. Είναι ο γνωστός θερμικός θάνατος του σύμπαντος. Βέβαια, σας είχα πει την περασμένη φορά ότι δεν θα περιμένουμε τον θερμικό θάνατο του σύμπαντος, ότι η παλαίωση εδώ δεν είναι φυσική, αλλά η παλαίωση είναι ηθική. Δεν μας είπε ο Άγιος Κύριλλος, και το ξέρουμε αυτό, το ξέρουμε, όχι μόνο οι πατέρες το λέγουν και ο Λόγος του Θεού παντού, ότι επαλαιώθη η γη μας από την αμαρτία. Η παλαίωση λοιπόν δεν είναι τώρα εδώ φυσική, είναι ηθική. Προσέξτε, για να δούμε λίγο το χωρίον αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο, είναι αποκαλυπτικό πραγματικά, μόνο με δύο λόγια, γιατί έχουμε τόσα να λέμε. Καταρχάς, σοι Κύριε την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου εισήν οι ουρανοί. Ποιο είναι αυτό το καταρχάς? Αυτό το καταρχάς είναι αντίστοιχον με εκείνο που λέει το βιβλίο της Γενέσεως: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη». Αν έπρεπε να μεταφράσουμε, όχι να ερμηνεύσουμε, να μεταφράσουμε αυτή τη λεξούλα, αυτό το καταρχάς, συγγνώμη, εν αρχή, θα το μεταφράζαμε καταρχάς. Το εν αρχή θα το μεταφράζαμε καταρχάς. Δηλαδή στην αρχή, να το πούμε στην απλοελληνική, το καταρχάς στην αρχή. Ποια αρχή? Όταν λέμε αρχή, εννοούμε χρόνο. Και εκείνο το εθεμελίωσα στην γη είναι ο χώρος.
υπήρχε ο χρόνος, όταν εθεμελιώθηκε η γη, όταν δηλαδή δημιουργήθηκε ο χώρος. Όχι, δεν υπήρχε ο χρόνος. Ο χρόνος είναι συμπεπλεγμένος με τον χώρο. Δεν νοείται ούτε ο χώρος χωρίς τον χρόνο, ούτε ο χρόνος χωρίς τον χώρο. Είναι συμπεπλεγμένα αυτά. Είδατε, σοφία. Καταρχάς, σοι Κύριε την γην εθεμελίωσας. Αντίστοιχο, εν αρχή επίησεν. Το επίησεν, το εθεμελίωσας, του ψαλμοδού. Εθεμελίωσας, επίησας την γην. Εν αρχή ο Θεός επίησεν τον ουρανόν και την γην. Επάνω σε αυτό θα έπρεπε ώρα να σας ομιλώ, αλλά δεν θα μιλήσω. Είναι μεγαλειώδες, μόνον αυτό σας λέγω. Ποιος εθεμελίωσε? Ο Θεός εθεμελίωσας. Εν αρχή επίησεν ο Θεός. Ο Θεός, ένας Θεός. Άωστε λοιπόν αυτός ο Θεός είναι ο ποιητής της ύλης. Ναι. Δεν είναι κάποιος άλλος Θεός. Δεν είναι κάποιος Θεός αλλότριος, μισητός εις των Θεών των πνευμάτων. Είναι ο ίδιος ο Θεός. Αυτός ο Θεός είναι ανώνυμος. Συγγνώμη, καλύτερα, είναι απρόσωπος. Μήπως είναι αυτή η φύση ο Θεός, κατά πανθεϊστικών τρόπων? Όχι. Εν αρχή επίησεν ο Θεός, ένάρθρα, που δίδει ότι είναι συγκεκριμένος Θεός, είναι πρόσωπον και δεν ταυτίζεται με τη δημιουργία του. Γιατί δεν ταυτίζεται με τη δημιουργία του? Διότι επίησεν. Δεν λέει απέρευσαν, αλλά λέει επίησεν, που σημαίνει ποιό εξωτερική προβολή της ουσίας. Όταν λέω κατασκευάζω ένα ρολόι, αυτό σημαίνει δεν είναι από την ουσία μου, είναι κάτι διαφορετικό. Άρα λοιπόν είναι μία προβολή του εαυτού μου, εξωτερική και όχι εσωτερική. Είναι γνωστό ότι ο Υιός είναι εσωτερική προβολή του Πατρός, ενώ η δημιουργία είναι εξωτερική προβολή του Πατρός. Τι σημαίνει? Ότι ένας είναι ο Θεός, προσωπικός είναι ο Θεός. Αυτό που δημιουργεί είναι έξω από την ουσία του και τον εαυτόν του. Συνεπώς ο Θεός μένει έξω από τη δημιουργία του από πλευράς ουσίας, όχι από πλευράς παρουσίας. Και ότι ο χώρος και ο χρόνος είναι ταυτόχρονα. Δεν λέει που σε πολλά σημεία η Παλαιά Διαθήκη ότι το λόγο Κυρίου εστερώθησαν οι ουρανοί? Ποιο το λόγο? Δια του λόγου. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Είναι το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Και ακόμα, ότι διού και τους αιώνας επίησας. Τι είναι οι αιώνες? Είναι ο χρόνος. Χώρος, χρόνος, δημιουργήματα του Θεού ταυτόχρονα, συμπεμπλεγμένα και ακατανόητα να είναι χωρισμένα. Για συλλάβετε το χρόνο χωρίς το χώρο, είναι αδύνατον, διότι ο χρόνος δίνει την παρουσία του μόνο με το χώρο. Για συλλάβετε παρακαλώ το χώρο χωρίς το χρόνο χωρίς το χώρο, αδύνατον. Είναι τα οριακά σημεία της ανθρωπίνης διενείας. Προχωρώ. Αυτά χάνονται. Λέει στο Άλφα Μακαβαίων ότι είναι εκεί η Σολομονή, η θαυμάσια εκείνη η γυναίκα, η μητέρα των 7 παιδιών. Λέει στο τελευταίο της παιδί, πρώτου Αντιόχου του Επιφανούς, που ήδη υπέστησαν μαρτύριο τα 6 άλλα της παλικάρια. Παιδί μου, πρόσεξες, λέει, μη προδώσεις την πίστη, μη προδώσεις την θρησκεία μας, λέει στο παιδί της, το τελευταίο, διότι άρχισε να το καλοπιάνει ο Αντίοχος Επιφανής.
Και μην ξεχνάς ότι ο Θεός εκ του μηδενός δημιούργησε τα πάντα. Λέγεται τούτο και είναι πολύ σωστό. Η μεγαλύτερη αλήθεια που δεν την έφτασαν οι φιλόσοφοι την είπε μια γυναίκα, η Σολομονή. Διότι ο Αριστοτέλης έλεγε εκ του μηδενός μηδέν. Εκ του μηδενός μηδέν. Υπάρχει και ένα σχετικό λατινικό ρητόν, το εκ του μηδενός νίχιλ, αν θυμάμαι καλά θα πει μηδέν. Εκ του μηδενός μηδέν. Και όμως λέγει τώρα αυτή η Σολομονή, εκ του μηδενός ο κόσμος. Αυτό είναι μόνο θέμα αποκαλύψεως. Διότι τα λογικά κατηγορήματα, δηλαδή τα κατηγορήματα της λογικής μας, δεν μπορούν να απαντήσουν εκ του μηδενός, εκ του μηδενός ύπαρξην, αλλά εκ του μηδενός μηδέν. Τώρα, όταν λέγει ότι απολούνται οι ουρανοί, απόλυται το σύμπαν, χάνεται, δεν χάνεται, μπορεί να χαθεί και να γίνει τι, πάλι μηδέν. Διότι σχέση με το μηδέν δεν έχει ο άνθρωπος, δεν μπορεί να έχει. Όχι δεν μπορεί να έχει πρακτικά, ούτε θεωρητικά, ούτε μπαίνει η έννοια του μηδενός στο μυαλό του ανθρώπου. Σχέση με το μηδέν έχει μόνον ο Θεός. Γι' αυτό το λόγο μπορεί να επαναφέρει τη δημιουργία του πάλι στο μηδέν, αλλά δεν την επαναφέρει, αλλά τι την κάνει, την ανανεώνει, την κάνει καινούρια. Το απολούνται έχει την έννοια ότι πάλιωσαν. Το λέει παρακάτω, ότι ο σημάτιον παλαιοθήσονται. Το απολούνται ισοδυναμεί με το παλαιοθήσονται και όχι με το εκμηδενίζονται. Ώστε τι έχουμε εδώ, έχουμε ανανέωση της δημιουργίας. Αγαπητοί μου, σας το είπα την περασμένη φορά, κάποια ψυχή από εδώ, ένας άνδρας είναι, μου είπε ότι συγκλονίστηκε με αυτό. Δεν ξέρω, σας το είχα πει και εγώ ότι συγκλονίζουμε με αυτά. Δεν μπορούν να μην μας συγκλονίσουν. Τόσο βάθος, τόσο μορφιά που ο Θεός δίδει σε όλα αυτά τα πράγματα, και όταν ξέρουμε τι ετοιμάζει ο Θεός, ποια φιλοσοφική διάνοια ποτέ συνέλαβε αυτά τα πράγματα. Ούτως λέγει, ανάστασιν όσπερ προσδοκόμεν και των ουρανών. Ο ήλιος μεταστραφίσεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα, όπως λέγει ο Ιωήλ. Δηλαδή θα φτάσουν, θα λέγαμε, η καμπύλη παλαιώσεως από τόμος θα πέσει. Προσέξτε, διότι θέλετε χιλιάδες, θέλετε εκατομμύρια χρόνια, ότι είναι η ζωή του σύμπαντος. Έγινε ένα συνέδριο τελευταία στην Αμερική, ίσως το είδατε γραμμένο σε ένα περιοδικό. Από την Ελλάδα μόνο ένας εξεπροσώπησε τον επιστημονικό μας κόσμο. Κάποιος ατομικός επιστήμων, ο Φράγκος. Σε αυτό το συνέδριο, πολύ υψηλού επίπεδου, έγινε αποδεκτόν ότι η δημιουργία δεν έχει εκατομμύρια χρόνια που τη θέλουν να έχει οι ληστέ. Δεν έχει εκατομμύρια χρόνια, αλλά είναι πολύ μικρή η ηλικία του σύμπαντος. Ένα. Δεύτερον, η δε ηλικία του ανθρώπου δεν υπερβαίνει τα 20.000 χρόνια. Αυτά κρατήσατε τα, είναι χρήσιμα. Είναι λύθη εναντίον του υλισμού. Μη μου πείτε ραδιενεργός άνθρωπος, μη μου πείτε. Αυτά είναι τελευταία. Ακριβώς σε παρατηρήσεις που έγιναν μέσα στη δημιουργία. Ξαναγυρίζω. Η καμπύλη πτώσεως,
ο ήλιος δηλαδή μεταστρεφίζεται εις σκότος και η σελήνη εις αίμα. Ξέρετε, αυτά θα είναι απότομα. Εάν ο Αντίχριστος βασιλεύσει 3,5 χρόνια, αυτό θα είναι μόλις τον τελευταίο καιρό των 3,5 ετών. Δεν θα είναι κάτι πολύ λίγο, θέλει πάρα πολύ λίγο. Να σας πω, μία μέρα, μία εβδομάδα ή ένα μήνα, θα είναι κάτι πάρα πολύ λίγο εν δι' αυτή περιπτώσει. Ασυγκρίτως λιγότερο από τα 3,5 χρόνια. Πολύ λιγότερο. Συνεπώς, εάν η πορεία του σύμπαντος είναι μια καμπύλη, έτσι αποτόμως πέφτει, για να δείξει την παλαίωση του το σύμπαν. Αποτόμως. Παιδευέστοσαν οι εκμανιχαίων επιστρέψαντες και τους φωστήρας μικέτη θεοποιήτωσαν, μη δε των σκοτιστισόμενων του των ήλιων των Χριστών είναι δισεβώς νομιζέτωσαν. Ας παιδαγωγηθούν, λέγει, εκείνοι που επέστρεψαν από τις τάξεις των μανιχαίων. Γνωστικοί ήσαν οι μανιχαίοι, για να μην πιστεύουν και θεοποιούν τους φωστήρας των ήλιων και τη σελήνη και να λένε ότι ο Χριστός είναι ο ήλιος, που δισεβώς νομίζουν έτσι. Εδώ θα ήθελα 2 λεπτά κάπως να μείνω. Όπως θα ξέρετε, ο μανιχαϊσμός, δημιούργημα ενός αιρετικού του Μάνιτος, πέρσις ήταν αυτός, ο Μάνης ήταν, του Μάνητος, είναι τριτόκλητο. Ο Μάνης λοιπόν συνέλαβε την ιδέα να συνδέσει όλα τα θρησκεύματα της εποχής του σε ένα θρησκεύμα. Είναι ο πρώτος που επιχείρησε αυτήν την σύζευξη Ανατολής και Δύσεως από πλευράς θρησκευτικής και φιλοσοφικής. Να συνδέσει δηλαδή Ιουδαϊσμόν, Χριστιανισμόν, μετά Χριστόν είναι ο Μάνης, Ιουδαϊσμόν, Χριστιανισμόν, Ιδωλολατρίαν, Παρσισμόν, που ήταν στην Περσία, και Βουδισμόν. Είναι ο πρώτος. Εξάλλου στην Περσία δεν ήταν πολύ μακριά από τις Ινδίες. Ήθελε να συνδέσει λοιπόν Ανατολή και Δύση. Είναι ο πρώτος που δημιουργεί έναν τέτοιον θρησκευτικών συγκριτισμών και έναν τέτοιον θρησκευτικών οικουμενισμών. Ο Μάνης συνεπώς είναι ο πάτρον, είναι ο πατέρας κάθε θρησκευτικού συγκριτισμού. Ξέρετε στην εποχή μας ποιος αποπειράται να κάνει αυτόν τον θρησκευτικό συγκριτισμό? Πολύ. Πολύ. Όπως σας έλεγα, και ο οικουμενισμός, αυτή η πανέρεσης, αλλά και η μασονία. Η μασονία δεν είναι παρά ένας θρησκευτικός συγκριτισμός, όταν έχει μέσα στη θεωρία της τα αρχαία μυστήρια Ελλήνων, Μικρασιατών, Αιγύπτου, έχει χριστιανισμό, επί της βίβλου ορκίζονται οι τέκτονες, επί της βίβλου, επί της Αγίας Γραφής ορκίζονται οι τέκτονες, παράξενα πράγματα. Έχει βουδισμόν, θα λέγαμε η μεταφυσική ή η ψυχή του μασονισμού είναι η θεοσοφία. Και η θεοσοφία είναι αυτό που σας λέγω το σύνορα. Δηλαδή, πάτρον του μασονισμού είναι ο Μάνης, ο οποίος έλεγε ότι ο Χριστός είναι ο ήλιος. Δεν είναι δε τυχαίον, ακριβώς γιατί είναι η συνέχεια του αρχαίου μανιχαϊσμού, ο μασονισμός, μαζεύοντας κι άλλα στοιχεία όσα βρήκαν μπροστά τους. Αλλά η μέθοδος είναι η ιδία αυτής της συλλογής των πάντων, αρκεί να σας πω, και το ξέρετε, και πάλι με κάτι τέτοια επεισόδια της ΤΟΑΣ στην Αθήνα, της μασονικής, που ήρθαν μερικά πράγματα στο φως,
ότι όπως έχουμε το ιερόν, εμείς έχουμε και αυτοί κάποιο εκεί σολέα, και στον τοίχο ανατολικά είναι δύο σχήματα, είναι ο ήλιος και η σελήνη, και ο θεός του μασονισμού είναι ο Ματς, είναι αρχικά της φράσεως ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος. Ποιος αρχιτεκτονεί? Ποιος αρχιτεκτονεί? Είναι δε πανθεϊσμός. Ποιος αρχιτεκτονεί? Ο ήλιος. Διότι ο ήλιος είναι εκείνος που δίνει ζωή. Συνεπώς αυτός είναι ο Χριστός. Θα πείτε, δύο όνομα του Θεού. Ναι, ναι. Μα ίσως κάποιος μασόνος αυτή τη στιγμή σκοθεί άνεδο παρακολουθεί. Θα πει, τα διαστρεβλώνεις πάτερ μου. Καθόλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μόνο γιατί ο Ματς είναι ο ήλιος, και μόνο γιατί υπάρχει ο ήλιος και η σελήνη, εμείς έχουμε τον Χριστό, δεν έχουμε τον ήλιο. Λέμε ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης κατά μεταφοράν. Δεν είναι ο ήλιος ο Χριστός. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο. Είναι φυσιολατρία δηλαδή. Συνεπώς καταλαβαίνετε, όπως τα έλεγε εδώ τώρα, εκείνοι που επιστρέφουν από τους Μανιχαίους, λέει ο Άγιος Κύριλλος, να τα ειδούν ότι ο ήλιος είναι κτίσμα και ότι θα σβήσει και δεν μπορούν να θεοποιούν τον ήλιο. Θα μπορούσαμε να πούμε και εμείς εις τους φτωχούς μασόνους. Ο ήλιος που πιστεύεται για Θεό είναι κτίσμα και θα χαθεί. Δηλαδή θα σβήσει. Ο Χριστός είναι ο σωτήρ του σύμπαντος και του ανθρώπου και όχι τα κτίσματα. Και πάλι να άκουε του Κυρίου λέγοντος, ο ουρανός και η γη παρελεύσονται, είδα λόγοι μου ουμή παρέλθωσιν. Είδατε, το λέει αυτό ο Χριστός, Ματθαίος 24,35, ούγαρ ισότιμα τα ποιήματα της λόγης του Δεσπότου. Διότι τα λόγια του Θεού είναι αθάνατα, για να μην πω και άκτιστα. Μόνο ως άνθρωπος που έγινε ο Θεός κατεγράφησαν τα λόγια του και έγιναν κτιστά. Ο λόγος του Θεού είναι άκτιστος. Είναι τα άρρητα ρήματα. Είναι άκτιστος ο λόγος του Θεού. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις τα ποιήματα που είναι τα κτίσματα πλάι στα και να κάνεις ισότιμα στα λόγια του Θεού. Εκεί να χάνονται τα δικά μου λόγια, δεν χάνονται ποτέ. Μένουν, λέει ο Κύριος. Επάνω σε αυτό, μια που αναφέρεται στο θέμα του Κυρίου εδώ, που και ο Κύριος το προφητεύει, αυτό το λέγει, αν μου πείτε πιο καθαρότερα, μήπως μπορεί κάπου να το λέει η Αγία Γραφή, η Καινή Διαθήκη, και μάλιστα όχι όπως ερμηνεύουν οι Απόστολοι, γιατί είναι μερικοί οι οποίοι θα ήθελαν να πούν, α όχι λέει, το λέγουν οι Απόστολοι, το λέει ο Χριστός. Διαφοροποιούν τη διδασκαλία των Αποστόλων από τη διδασκαλία του Χριστού ανοητότατα και ασεβέστατα. Λοιπόν, ο Κύριος το είπε, ακούστε πως το είπε. Είναι Ματθαίος 19,27. Ιδού, λέει ο Απόστολος Πέτρος, εμείς αφήκαμε πάντα, αφήσαμε περιουσίες, αφήσαμε τα σπίτια μας και οικολουθήσαμε ένση. Τι άρα έστε ημίν? Τι θα γίνει με μας? Εμείς σε ακολουθήσαμε, τι θα γίνει με μας? Ο δε Ιησούς είπεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντες μη εν τη παλιγγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους
κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Είναι μία λέξη, παλιγγενεσία. Τι θα πει παλιγγενεσία? Με την ευκαιρία, η λέξη παλιγγενεσία δεν υπάρχει. Περίεργο, μου κάνει πολύ εντύπωση. Το λέγω όσοι ερευνάτε. Ούτε στο λεξικό της ελληνικής γλώσσης, το μεγάλο του Δημητράκου, το 9 άτομα, ούτε στο λεξικό του Λίντελ και Σκοτ. Μου έκανε εντύπωση. Δεν υπάρχει στα λεξικά αυτά η λέξη παλιγγενεσία. Το ταμείο έχει τη λατινική αντίστοιχο λέξη, πολύ εύστοχη. Δηλαδή, όπως τα μετεφράζεται, ας πούμε, η Καινή Διαθήκη λατινικά, έτσι στη Βουλγάτα. Regeneratio. Regeneratio θα πει regeneration, αγγλικά θα πει αναγεννώ, ξαναγεννώ. Καλύτερα, εκείνο το generation, αγγλικά, δεν θα πει γεννάω, αλλά θα πει δημιουργώ. Συνεπώς, regeneration θα πει ξαναδημιουργώ. Πράγματι, ο Ζυγαβηνός το λέγει παλινζωίαν, κάτι που πάλι ξαναζεί. Αυτό δε αφορά όμως εις τον άνθρωπο, όταν θα ξαναζήσει με την ανθρωπίνη του φύση, το ανθρώπινο του σώμα. Και γένεσις. Πώς λέγεται το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής? Λέγεται γένεσις. Γράφεται με ένα νι. Δεν είναι από το γενό, είναι από το γίγνωμε, που θα πει δημιουργώ. Συνεπώς, πάλι η γενεσία θα πει δευτέρα έκδοσης της γενέσεως. Δηλαδή, οι λέξεις δεν μας είναι, είναι και στην ελληνική η παλιγγενεσία. Λέμε, η εθνική παλιγγενεσία. Θα πει να ξαναγίνουμε καινούργοι, να ξαναζήσουμε πάλι. Ώστε, αγαπητοί μου, ο Κύριος μιλώντας για την παλιγγενεσία θα πει πάλιν δημιουργία, όπως το βιβλίο Γένεσης, που θα πει ότι αναφέρεται στο θέμα της δημιουργίας. Γι' αυτό πήρε το βιβλίο, το πρώτο βιβλίο της Αγίας Γραφής, την ονομασία Γένεσης, όχι Γέννησης με δύο νη, Γένεσης. Ώστε και ο Κύριος το υπεσχέθη ότι όταν λέγει θα γίνει η παλιγγενεσία, τότε εσείς θα καθίσετε επί σε 12 θρόνους και τα λοιπά και τα λοιπά. Παράγραφος 4, δέλτα. Παρέρχεται τίμην τα φαινόμενα και έρχεται τα προσδοκόμενα τα τούτων καλίωνα. Συμπέρασμα. Τον όσον είπε στην προηγουμένη παράγραφο, συμπέρασμα τα όσα είπαμε κι εμείς την περασμένη φορά και σήμερα. Ώστε λοιπόν περνούνε αυτά που φαίνονται και έρχονται εκείνα που αναμένονται, και τα οποία είναι καλύτερα από τα πρώτα. Περνάει ο κόσμος αυτός. Πόσο το τονίζει αυτό ο Απόστολος Παύλος. Παράγει το σχήμα του κόσμου τούτου. Περνάει το σχήμα του κόσμου αυτού. Το σχήμα, όχι η ουσία. Αλλά των καιρών μη δεις πολυπραγμονήτο. Ουγαριμών φυσίν εστιγνώνε χρόνους οι καιρούς, ους έθετο ο πατήρ εν τη ιδία εξουσία. Αλλά των καιρών πότε θα γίνουν αυτά? Κανείς μη κάθεται να το πολυπραγμονεί, διότι όπως ο Κύριος είπε ότι είναι μόνο στη δικαιοδοσία του Θεού, και συνεπώς δεν μπορούμε να πολυπραγμονούμε. Στο βάθος, εκείνο που είχαν ερωτήσει οι μαθητές των Κύριων λίγο πριν αναλυφθεί στον ουρανό, Κύριε πότε θα αποκαταστήσεις την βασιλεία του Ισραήλ, αυτή η βασιλεία
έχει δύο επίπεδα, δύο πρόσωπα. Το πρώτο επίπεδο, θα λέγαμε, ήταν ό,τι λέει οι φράσεις. Δηλαδή, να ελευθερωθούν οι Εβραίοι και να γίνουν πάλι κράτος. Και να γίνουν ελεύθερο κράτος. Και το από πίσω επίπεδο είναι η Εκκλησία. Η Βασιλεία του Θεού επί της γης. Θέλετε όμως και ακόμη ένα επίπεδο πιο πίσω. Είναι αυτά που λέμε το σύνορα. Και ο Κύριος ακριβώς πάνω σε αυτό είπε, δεν είναι δικό σας θέμα να το πολυπραγμονείτε. Δεν είναι δικό σας θέμα. Έτσι, θα έλεγα εδώ, εκείνοι που λένε ότι ο Αντίχριστος γεννήθηκε, εφόσον ο Αντίχριστος, αγαπητοί μου, συνδέεται με το τέλος του κόσμου, πώς μπορεί να το λένε αυτό? Και όπως θα δούμε, ότι δεν θα έχει σημάδια ο Αντίχριστος που να λέγει εγώ είμαι ο Αντίχριστος. Θα έχει μάλιστα τα αντίθετα από εκείνα τα οποία θα μπορούσε να φανταστεί κανένας. Δηλαδή ότι θα είναι ένας θαυμάσιος άνθρωπος, κυβερνήτης εξαίρετος. Ποιος θα το υποπτευθεί αυτό? Πώς μπορούμε λοιπόν να λέμε ότι γεννήθηκε ο Αντίχριστος? Το θεωρώ καθαρή φλιαρία, κάτι χειρότερο. Το να λέγουμε ότι ο Αντίχριστος είναι τόσο χρονών και ότι ήδη επετέλεσε κάποια θαύματα, λέει, στην Ιερουσαλήμ και ότι είναι εκεί. Αυτό, δυστυχώς, το χειρότερο, αποπροσανατολίζει τους πιστούς, διότι όταν αυτά θα διαψευστούν, θα πούν, α, δεν βαριέσαι, και όλα τα άλλα που λέει η Γραφή είναι λάθος. Και ο διάβολος αποπροσανατολίζει, αγαπητοί μου, για να οι άνθρωποι να πλανώνται, για να απορρίψουν μαζί με το ψεύτικο σήμερα, αφού δεν βαριέσαι, τίποτα δεν είναι, αύριο να απορρίψουν και το γνήσιο. Δηλαδή να πούν, δεν είναι ο Αντίχριστος αυτός, όταν εκείνος πράγματι θα είναι. Εδώ είναι ο κίνδυνος. Αλλά έχει κάτι περίφημο που θα το θεωρούσα επιγραμματικό, αυτό που λέγει ο Άγιος Κύριλλος. Και μη τολμήσεις αποφύνασθε το πότε ταύτα γίνεται, μήτε πάλιν ύπτιος κοιμηθείς. Αυτό είναι κλασική, θα έλεγα, διατύπωση. Μη τολμήσεις, λέει, να κάνεις, να αποφαίνεσαι. Μη τολμήσεις να αποφαίνεσαι πότε θα γίνουν αυτά. Μη λες, να τούτο, να εκείνο. Μη τολμήσεις. Και από την άλλη μεριά, ούτε πάλι να ξαπλώσεις, να είσαι ύπτιος, ανάσκελα, και να ροχαλείς και να λες, έχουμε καιρό. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Νομίζω ότι είναι θαυμασία η απάντηση που δίδεται εδώ από τον Άγιον Κύριλλο. Αν μου πείτε, πότε θα μιλήσουμε για τον Αντίχριστο, αρχίζουμε. Βλέπετε, πάμε σιγά σιγά. Σιγά σιγά. Μη βιάζεστε. Ώστε λοιπόν, προσέξτε, ούτε θα πολυπραγμονούμε, ούτε θα κοιμόμαστε ύπτιοι, ανάσκελα. Επάνω σε αυτό να κάνω μία μικρή παρατήρηση. Ακούσατε ομιλητάς ή διαβάσατε βιβλία, χωρίς να κάνω αναφορά ούτε εις τους ομιλητάς ούτε εις τα βιβλία που υπάρχουν, ότι ο Αντίχριστος έρχεται και να γεννήθηκε και να... Και ότι το 666 δεν έχει καμία σημασία. Ακούτε, το 666 δεν έχει καμία σημασία. Ότι αρκεί να μην το βάλουμε στην καρδιά μου, δεν έχει σημασία αν είναι κάτι εξωτερικό, ακόμη και να μου σφραγίσουν το χέρι. Αναμφισβήτητα,
Ο άνθρωπος θα πρέπει να καταλάβει ότι η όλη του πίστη είναι στην προαίρεσή του. Λέει όμως η Γραφή σαφώς ότι το 666 θα μπει στο χέρι με σφραγίδα. Το λέγει με τρόπο ρεαλιστικό, με τρόπο σαφή, πολύ σαφή. Που σημαίνει ότι δεν θα πω ούτε το ένα ότι έχει το χαρτονόμισμα ή ταυτότητα και χάθηκα το 666, ούτε το άλλο ότι δεν έχει σημασία το 666. Ημέν είπαν, δεν έχει καμία σημασία το 666. Απορρίψατε το. Η άλλη έχει μεγίστη σημασία και δεν πρέπει να μπει πουθενά. Είναι δύο ακρότητες. Σύμφωνα με αυτό που λέγει εδώ ο Άγιος Κύριλλος, παραλλήλως, δεν λέει το ίδιο, αλλά το πνεύμα είναι το ίδιο. Προσέξτε αγαπητοί μου. Αν το χαρτονόμισμα φερειπίν το 5.000 έχει το 666, το ξέρετε ότι το έχει αυτό, ξέρετε πολύ καλά. Αυτό το χαρτονόμισμα το έχω στο πορτοφόλι μου. Το χαρτονόμισμα είναι ένα δημόσιο έγγραφο. Έχει μια υπογραφή ότι θα πληρωθείς άμα τη εμφανίσει, έλεγαν τα παλιά χαρτονομίσματα, πληρωτέων. Δηλαδή πληρωτέα η τιμή άμα τη εμφανίσει. Δηλαδή άμα εμφανίσεις την υπογραφή αυτή, έχεις την αξία του πράγματος. Άμα τη εμφανίσει. Τι είναι αυτό, ένα δημόσιο έγγραφο είναι. Δεν το εκδίδω εγώ ιδιώτης, το εκδίδει η Τράπεζα της Ελλάδος. Εκδοτική τράπεζα. Είναι λοιπόν δημόσιο έγγραφο. Κάτι παρόμοιο θα είναι και η ταυτότητα ενδεχομένως. Αν θα έχω το 5.000 στην τσέπη μου εδώ, στο πορτοφόλι μου, μπήκε μες στην καρδιά μου, μπήκε στο χέρι μου, όχι. Αν θα μπει στην ταυτότητα, όχι. Άρα δεν έχει σημασία. Εν τούτης έχει σημασία. Εδώ τώρα είναι. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δεν έχει σημασία. Δεν σημαίνει σφραγίστηκα. Μόνο όταν θα μου το βάλει στο χέρι θα πω το όχι. Γιατί το λέγει σαφώς η Αγία Γραφή. Δεν έχει λοιπόν σημασία ούτε στην ταυτότητα, ούτε στο χαρτονόμισμα, ούτε στα εμπορεύματα. Να, πάρτε ό,τι θέλετε. Έχουν απάνω, όλα τα τρόφιμα δεν έχουν απάνω εκείνες το κώδικα των bar code. Όλα αυτά το έχουν απάνω. Δεν θα φάω, αυτό δεν θα φάω και θα ήταν ανόητο. Όπως και θα λέγαμε, όταν ζήτησε ο Κύριος, αγαπητοί μου, όταν του είπαν πρέπει να πληρώνουμε εις τον Κέσσαρα φόρο. Λέει, δείξατε μου ένα νόμισμα. Ένα δινάριο. Τίνος η επιγραφή και η εικόν. Η εικόν, η εικόν. Η επιγραφή και η εικόν του Κέσσαρος. Είπαν οι παριστάμενοι. Απόδοτε ούν τα του Κέσσαρος το Κέσσαρι και τα του Θεού το Θεό. Για προσέξτε αυτό το σημείο. Εδώ είναι ο Θεός και εδώ είναι ο Κέσσαρας. Ο εκάστοτε Κέσσαρας, ο άρχον μιας πολιτείας. Άλλο πράγμα τι οφείλω στο Θεό και άλλο πράγμα τι οφείλω εδώ, στην πολιτεία. Στην πολιτεία οφείλω τη φορολογία. Αλλά εδώ όμως, αυτή η χειρονομία του Κυρίου ίσως φυλάχτηκε για τις ημέρες μας. Ήταν μια απάντηση για την εποχή του, αλλά φυλάχτηκε για τις ημέρες μας, νομίζω, για τον εξής λόγο. Όπως θα γνωρίζετε, ότι όταν γράφτηκε η Αποκάλυψη, αντίχριστοι αθεωρούντο οι αυτοκράτορες της Ρώμης. Θα λέγαμε πρόδρομοι και προσωποποιήσεις της καταστάσεως αυτής, δηλαδή του Αντιχρίστου, είναι ο εκάστοτε αυτοκράτορ της Ρώμης.
σύμβολον δε αυτής της πόλεως που καταστρέφει τους Αγίους είναι η Βαβυλών. Αλλά η ιστορική Βαβυλών δεν υπήρχε, είχε προπολών αιώνων καταστραφεί. Ποια είναι αυτή η Βαβυλών? Είναι η Ρώμη. Για ευνοή τους λόγους ο Ευαγγελιστής Ιωάννης δεν γράφει Ρώμη, βάζει Βαβυλώνα, αλλά εννοεί τη Ρώμη. Αλλά είναι η Ρώμη ως πόλης, τότε ναι, και ταυτόχρονα σύμβολον. Η Βαβυλώνα δεν είναι, και σε τούτο μας βοηθάει το ότι ενώ ονομάζει Βαβυλώνα, η παλαιά Βαβυλώνα έχει φύγει από το προσκήνιο της ιστορίας. Η Βαβυλώνα είναι ο δυτικός πολιτισμός που δημιούργησε την αποστασία από το Θεό. Αυτό είναι η Βαβυλών. Ο δυτικός πολιτισμός, αυτός ο αθώος πολιτισμός που δημιούργησε την αποστασία από το Θεό με τη φιλοσοφία του, με την τεχνική του, με την επιστήμη του και με τον τρόπο του σκέπτεσθε. Αυτή είναι η Βαβυλών, η πόλη μεγάλη που επόρνευσε, εξεπόρνευσε την ανθρωπότητα. Δυτικός δε πολιτισμός σήμερα δεν είναι πια μια υπόθεση γεωγραφική, αλλά μια υπόθεση νοοτροπίας. Διότι δυτικός πολιτισμός σήμερα είναι ολόκληρη η Φίλιος. Δυτικός πολιτισμός είναι και η Ιαπωνία. Βλέπετε, απεδέχτη των δυτικών πολιτισμών η Ιαπωνία, όλος ο κόσμος, ολόκληρη η Φίλιος. Άρα, ποια είναι αυτή η μεγάλη πόρνη, η Βαβυλώνα? Είναι η αποστασία. Είναι ο δυτικός πολιτισμός που δημιούργησε την αποστασία. Λοιπόν, οι εκάστοτε αυτοκράτορες της Ρώμης ήσαν προσωποποίησης του Αντιχρίστου. Δηλαδή τάχα τα πράγματα τα δημιουργεί ο Ευαγγελιστής Ιωάννης με την αποκάλυψή του και είναι άγνωστα εις τον Ιησού Χριστόν? Περίεργο πράγμα. Όταν ο Χριστός είπε δείξατε μου το νόμισμα και ρώτησε τίνος η εικόν και η επιγραφή, και είπαν του Κέσαρος, αν ήταν πράγματι, αν ήταν πράγματι ο Αντίχριστος που θα έπρεπε να τρομάξει, δοσαγωγικών, να τρομάξει ο Χριστός ή να κάνει τους ανθρώπους να τρομάξουν, θα τους έλεγε αυτό το νόμισμα μην το ξαναπιάσετε πια στα χέρια σας, πετάξατε το. Δεν είπε τέτοιο πράγμα, αλλά είπε κάτι φοβερό: ό,τι ανήκει στον Θεό να αποδώσεις και ό,τι ανήκει στον Κέσαρα να αποδώσεις, και ό,τι άλλο είναι δημόσιον έγγραφον, όπως είναι η ταυτότητα ή είναι το ό,τι είναι στα προϊόντα επάνω και τα λοιπά, ή τα χαρτονομίσματα, αυτά ανήκουν στον Κέσσερα, δεν έχουν σε τίποτα να με βλάψουν. Τι θα με έβλαπτε όμως αν μου πού να το βάλω στο χέρι μου? Σήμερα ξέρουμε ότι γράφεται με, ακτίνες λέιζερ. Δεν θα το δεχθώ. Γιατί? Διότι ακριβολογεί εδώ ο λόγος του Θεού και με ειδοποιεί, όχι στο χέρι μου. Θα σας πω κάτι παρακάτω γι' αυτό. Αλλά προσέξτε, σας είπα όμως ότι δεν θα έβλεπτε να έμπαινε ή στην ταυτότητα ή στα χαρτονομίσματα. Παρότι, να σας πω εδώ μια απέχθειά μου, τα 500 άρικα που είχανε τον ούρο βόρον όφι, το φίδι που τρώει την ουρά του, και είχε 3-4 εκεί μασονικά σύμβολα, αν κάποτε στο πορτοφόλι μου έχω 500 άρικα τέτοια, τα διώχνω. Σας βεβαιώνω, αισθάνομαι, όχι ότι είναι βεβήλωση μέσα στο πορτοφόλι μου, όχι, δεν είναι βεβήλωση, για όνομα του Θεού, έτσι αισθάνομαι μια απέχθεια.
σαν να τα συχαίνουμε αυτά τα χαρτονομίσματα. Είναι μια αναπέρθεια. Χωρίς βέβαια ούτε να τα πετάξω, τίποτα, τα δίνω. Κινούνται, να φύγουν από το πορτοφόλι μου. Σας είπα όμως ότι παρά τα αυτά δεν πρέπει να βάλουμε στις ταυτότητες των αριθμών 666 ούτε σε άλλα πράγματα. Μα αφού δεν βλάπτει, ναι μεν αλλά. Ποιο είναι αυτό το αλλά? Αυτό θέλω να προσέξετε. Οπότε ούτε τη μία ανακρότητα θα χρησιμοποιήσουμε που λέει, λένε δεν είναι τίποτα, ούτε την άλλη ακρότητα, το να θεωρούν ότι ήδη σφραγίστηκες με το να πάρεις μια ταυτότητα με τον 666 αριθμό. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Τι είναι? Ότι αν γίνει η αρχή να βάλουμε το 666 στην ταυτότητά μας, θα συνηθίσουμε και πλέον δεν θα μας κάνει εντύπωση όταν πάμε στα παρακάτω βήματα. Ποια? Ποιο είναι το παρακάτω βήμα? Δεν ξέρω πόσα μπορεί να είναι, αλλά το τελευταίο βήμα είναι το σφράγισμα στο χέρι. Και εξηγούμε. Παίρνουμε κανένα δολάριο καμιά φορά από την Αμερική, λαβαίνουμε κανένα δολάριο. Και εσείς και όλος ο κόσμος και έχουμε συναλλαγή με τα χαρτονομίσματα, με τα δολάρια, με τα μάρκα. Πάρτε δολάρια. Πέστε μου σας παρακαλώ, όταν πάρουμε ένα δολάριο και λέμε σήμερα ότι έχουμε την αρρώστια του AIDS και ότι κολλάει, λένε και με το σάλιο, αν υποτεθεί λοιπόν ότι αυτός ο άνθρωπος σάλιωσε που έχει το AIDS, το χαρτονόμισμα, πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν τη συνήθεια να σαλιώνουν το χέρι τους και να μετράνε τα χαρτονομίσματα. Αυτό, αγαπητοί μου, μην το κάνουμε ποτέ. Είναι φοβερό. Είναι για κάθε αρρώστια, δεν είναι μόνο γι' αυτό. Και με θα μεταδώσουμε στους άλλους και θα πάρουμε και εμείς μικρόβια. Όχι. Θα μετρήσουμε τα χρήματα με τα χέρια μας και θα πάμε να πληθούμε. Δεν θα βάζουμε το σάλιο μας και πάλι ξανά όταν αποσαλιωθεί το δάχτυλο από το τρίψιμο κύριο, την τριβή επί των χαρτονομισμάτων, θα το βάλω πάλι στο στόμα μου και πάλι δώσ' του. Είναι φοβερό. Μην το κάνουμε αυτό. Επειδή όμως υπάρχει συνήθεια, ας πούμε λοιπόν το δολάριο επάνω. Λέω δολάριο γιατί υποτίθεται πως στην Αμερική αυτή τη στιγμή είναι το πιο πολύ το AIDS. Αύριο θα είναι στα ελληνικά χαρτονομίσματα. Και ποιος μας λέει ότι δεν θα είναι στα ελληνικά χαρτονομίσματα, αφού και στην Ελλάδα ήρθε η αρρώστια. Και ότι θα αρχίσουμε να κινδυνεύουμε. Κάποτε θα πούν, βλέπετε, δεν μπορούμε να πιάνουμε τα χαρτονομίσματα. Είναι πολύ επικίνδυνα να τα πιάσουμε τα χαρτονομίσματα. Να, θα πούν ότι δεν μας χρειάζονται, πρέπει να βρούμε ένα άλλο τρόπο που να μην χρησιμοποιούμε χαρτονομίσματα. Ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Θα βάλουμε εδώ πέρα το 666, θα βάλουμε και τον ατομικό αριθμό, διότι είναι δύο αριθμοί, μην το ξεχνάτε αυτό. Είναι ο γενικός και ο ατομικός. Ο γενικός είναι ο 666 και ο ατομικός είναι ο αριθμός Μητρώου, της εφορίας. Πώς είναι ο αριθμός της εφορίας? Α, κάπως έτσι. Λοιπόν, και επειδή ακόμη κλέβουν τα χαρτονομίσματα, και για αυτό το λόγο, όχι μόνο για τις αρρώστιες, για το AIDS, για να τα διασφαλίσουμε, κλέβουν, ανοίγουν. Σήμερα τι γίνεται, δολοφονίες και κλοπές γίνονται. Πας να εισπράξεις κάτι, τη σύνταξή σου από την τράπεζα, και μόλις πας να βγεις σου την αρπάζει ο άλλος και φεύγει. Αυτά θα γίνουν πάρα πολλά. Και κάποτε θα πουν οι άνθρωποι, για να τα εκμηδενίσουμε αυτά, δεν θα υπάρχουν χαρτονομίσματα. Τέρμα. Σφράγισμα. Τότε όμως, όταν θα έχουμε μάθει να σφραγίζουμε την ταυτότητά μας τώρα, με το 666, όταν θα έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε πατού το 666, όταν θα έρθει η ώρα κατά τρόπον πολύ μαλακών και φυσικών, δεν θα πούμε το όχι για το χέρι μας. Και τότε οι χριστιανοί μας θα μαρκαριστούνε. Θα μπει η μάρκα εδώ, ανεξίτηλη.
Γι' αυτό το λόγο δεν πρέπει να δεχθούμε το 666 επί των ταυτοτήτων, για τον λόγο ότι θα συνηθίσει τουλάχιστον ο ελληνικός μας λαός και θα πούν δεν είναι τίποτα. Ώστε το 666 καθεαυτό δεν έχει τίποτα να μου κάνει εμένα. Είναι στο χαρτονόμισμα, είναι στην ταυτότητα, σας τα εξήγησα. Δεν έχει τίποτα να μου κάνει. Έχει όμως να μου κάνει. Θα με συνηθίσει να το αποδεχθώ ότι δεν είναι τίποτα. Έτσι θα πω άλλη μία φορά, όπως εδώ λέει, μη τολμήσεις αποφύνασε το πότε ταύτα, γίνεται μήτε πάλι νύπτιος κοιμηθείς. Ούτε το ένα ούτε το άλλο. Παράλληλα λοιπόν θα λέγαμε κι εμείς, και να σας πω, δεν είχα σκοπό να σας τα πω απόψε αυτά τα πράγματα. Ειλικρινώς δεν είχα, σας τα είπα, δεν ξέρω, έτσι με παρέσυρε το χωρίον αυτό. Γιατί τα φιλούσα να σας τα πω άλλη φορά. Ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και το ένα θα μας ενδιαφέρει και το άλλο θα μας ενδιαφέρει. Για τους λόγους που τόση ώρα σας εξηγώ. Γι' αυτό αγαπητοί μου, ας προσέξουμε πάνω εις το σημείο αυτό και δεν ξέρω, ο Θεός να ελεήσει. Όλα αυτά βέβαια δείχνουν όχι καλά σημάδια για την εποχή μας, ωστόσο όμως σημάδια είναι, βέβαια σημάδια, ωστόσο όμως ας προσέχουμε. Τι θα γίνει παρακάτω, ο Θεός να μας βοηθήσει. Θα ήθελα ακόμα να σας έλεγα πάνω σε αυτό, μια που έγινε αυτή η συζήτηση, γιατί και αυτό υπόθηκε, ότι επιτέλους και να έχω εδώ τον αριθμό τη σφραγίδα, δεν μπορώ να κάνω το σταυρό μου. Ωραιότατα, δεν αρνούμε τον Ιησού Χριστό. Κάνει εντύπωση όταν διαβάζουμε στην Αποκάλυψη ότι εκείνοι που έχουν σφραγιστεί δεν θα μπορούν να μετανοήσουν. Ή καλύτερα, όχι, δεν θα σωθούν. Δηλαδή αν σφραγιστώ δεν θα σωθώ. Κάνει εντύπωση αυτό. Ανάμεσα στο σφραγίζομαι και δεν θα σωθώ, υπάρχει μία σειρά από πράγματα. Ακούσατε τα ποια είναι αυτά. Διότι εκ πρώτης όψης μπορεί να πει κάποιος, μα δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Δεν ξέρω βέβαια ο Θεός πως θα κρίνει, αλλά με βάση την Αγία Γραφή αυτά έχουμε να πούμε. Ότι εκείνος που σφραγίζεται δεν σώζεται. Ρητός και κατηγορηματικός. Και ότι θα είναι σφραγίδα επί της χειρός, της δεξιάς μάλιστα. Και επί του μετόπου είναι ό,τι λέει ακριβώς το κείμενο. Ούτε κατά μεταφοράν, ούτε αλληγορία. Είναι ό,τι λέει το κείμενο. Πάει, τελείωσε. Δεν χωράει τίποτε άλλο. Τι γίνεται. Δεν μου λέτε. Το βάπτισμα τι είναι. Μία σφραγίδα. Πώς γίνεται αυτή η σφραγίδα. Βάζω τον άνθρωπο μέσα στην κολυμβήθρα, τρεις φορές κατάδυσης ανάδυσης, και λέγω εις το όνομα του Πατρός, βαπτίζει τον δούλος του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Τι έκανα εδώ. Έκανα μία σφραγίδα. Ποια είναι αυτή η σφραγίδα. Έχει τον διπλούν χαρακτήρα του ονόματος του Θεού, ότι είναι τριαδικός ο Θεός, Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα, και η άλλη όψη της σφραγίδος, ο Σταυρός. Διότι η τριπλή κατάδυσης και ανάδυσης, που πάλι εκφράζει το όνομα του τριαδικού Θεού, ταυτόχρονα είναι και ο Σταυρός, διότι, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι όσοι βαφτιστήκαμε, εις τον θάνατο του Χριστού βαφτιστήκαμε. Τι είναι. Είναι ο τάφος, γι' αυτό η κατάδυση είναι κάτω από το νερό, και η ανάδυση είναι η Ανάσταση. Τι ομολογούμε εδώ. Μπαίνουν δύο σφραγίδες. Ή μία σφραγίδα με δύο χαρακτηριστικά. Η πίστη εις το δόγμα της Αγίας Τριάδος,
το πρώτο μέγιστο δόγμα της πίστεώς μας και το δόγμα της ενανθρωπίσεως, γιατί όταν μιλάμε για σταυρό εννοούμε την ενανθρώπιση. Αυτά αποτελούν τη σφραγίδα, αποτελούν την σφραγίδα του πιστού που την παίρνει την ώρα του βαπτίσματος. Πέστε μου σας παρακαλώ, βγήκα από την Κολυμπήθρα, έχω καμιά σφραγίδα? Τίποτα πουθενά, τίποτα. Αυτή η σφραγίδα υπάρχει? Α, βγαίνω από, από την Κολυμπήθρα και αν υποτίθεται μου βάλει και κάποιο λάδι ή ότι άλλο, δεν εννοώ το χρήσμα, το λάδι. Πάω πλέον με μετά, δεν έχω τίποτα. Υπάρχει. Είναι οντολογική αυτή η σφραγίδα. Δεν είναι σφραγίδα από εκείνες που βάζουμε και μπορούμε να τις σβήσουμε. Εμπήκε μέσα σε αυτήν την ύπαρξή μου τόσο ανεξίτηλη, ώστε αυτό το σώμα που θα το αφήσω στον τάφο δεν θα είναι ικανό, αφού θα γίνει χώμα το σώμα μου, να εξαλείψει την σφραγίδα. Διότι βάσει αυτή τη σφραγίδος θα με αναγνωρίσει ο Κύριος για να μπω στη βασιλεία του. Παράλληλη σφραγίδα είναι του Αντιχρίστου, διότι η πρώτη σφραγή του Χριστού είναι η σφραγή πίστεως, η δεύτερη σφραγίδα είναι η σφραγίδα του Αντιχρίστου και αυτή είναι σφραγίδα πίστεως, ότι θα μας δώσει να φάμε, θα μας κάνει έναν καλύτερον κόσμο και θα τον ομολογήσουν ότι είναι αυτός ο Μεσσίας. Συμπέρασμα: όπως παίρνει την ενέργεια του Θεού ο βαπτιζόμενος, έτσι παίρνει την ενέργεια του σατανά ο δεχόμενος το 666, και συνεπώς δεν θα μπορεί να μετανοήσει. Ένα είδος εμποδίου, δεν θα μπορεί να μετανοήσει πρώτον, ή να είναι, θα λέγαμε, αποσφράγισης του αρχικού σφραγίσματος του Θεού και νέας σφράγισης δαιμονική, που πλέον ο Θεός να μην δέχεται τίποτα πλέον, διότι είναι σημείον τέλους, το τελευταίο σημείο της πίστεως. Τι έγινε με τη γυναίκα του Λότ που μας είπε ο Κύριος μνημονεύεται της γυναικός Λότ? Τι έγινε? Γύρισε ένα ειδί και έγινε αλάτι, στήλη αλατιού. Δεν πίστεψε και έγινε στήλη αλατιού. Οι άλλοι πίστεψαν. Τι, σε τι? Να μην γυρίσουν πίσω να κοιτάξουνε. Μα εκείνο το πραγματάκι, εκείνο το πραγματάκι θα είναι η τελευταία πράξη της ιστορίας, το μνημείο της πίστεως, η σφραγίδα του Θεού, ο Τίμιος Σταυρός και η πίστη στον Τριαδικών Θεών, και η σφραγίδα του σατανά στον Αντίχριστο, πίστης, που θα είναι τα τελευταία μνημεία πίστεως και πιστείας, τα τελευταία μνημεία της ιστορίας. Γι' αυτό